Ο Μάρτιος ήταν ο χειρότερος μήνας για την περιοχή, Νίκο, με πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. 3.100 κρούσματα μετρήσαμε τον Μάρτιο. Αποτελεί αριθμό ρεκόρ για την πανδημία για την περιοχή. Και από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς τα υψηλά αυτά νούμερα που καταγράφουμε κάθε μέρα συνεχίζονται, μιας και σήμερα είχαμε 119 στην Αχαΐα. Η εικόνα αυτή, βέβαια, αντικατοπτρίζεται και στα νοσοκομεία. Πριν από λίγα λεπτά, μιλήσαμε με γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, το οποίο εφημερεύει απόψε. Μας είπαν ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Αναμένουν μια δραματική νύχτα, και αυτό γιατί υπάρχει μόλις πλέον μια ελεύθερη κλίνη μονάδα εντατικής θεραπείας για περιστατικά κορονοϊού σε ολόκληρη την Πάτρα. Υπήρχαν δύο μέχρι το πρωί. Χρειάστηκε να γίνει δύο διασωληνώσεις, μιας και είχαμε και το θάνατο δυστυχώς ενός ακόμα ανθρώπου, νέου ανθρώπου 43 ετών, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Μάλιστα, μαζί με τα ύποπτα περιστατικά στο συγκεκριμένο νοσοκομείο νοσηλεύονται περισσότεροι από 100 ασθενείς. Ενώ ίδια είναι και η κατάσταση στο νοσοκομείο του Ρίου, όπου χθες, όταν ολοκληρώθηκε η εφημερία σήμερα στις 8 η ώρα το πρωί, είχαν 20 νέες εισαγωγές περιστατικών COVID. Φυσικά, εκεί δεν υπάρχει ούτε λόγος για ελεύθερη μονάδα, Νίκο, για ελεύθερη κλίνηση μονάδα. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό έχει φτάσει πια να ενισχύεται ακόμη και το νοσοκομείο των Ιωαννίνων για τυχόν διακομιδές που θα χρειαστούν. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο για πρακτικά.